Σοκάρουν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων του ψευτογιατρού. Σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε αντιμέτωπος με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά 57χρονης καρκινοπαθούς, η οποία παρότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο μαστού σε αρχικό στάδιο, τον εμπιστεύτηκε και έχασε τη ζωή της. 136.500 ευρώ σε τρία χρόνια για μια θεραπεία που δεν ήρθε ποτέ. Αυτά καταγγέλει ότι πλήρωσε η οικογένεια του άτυχου 46χρονου για μια δίθεν εναλλακτική αγωγή κατά του καρκίνου από τον κορυφαίο Dr. Kondo. Για έναν όγκο μάλιστα που κατά την επιστήμη είναι κατά 98% ιάσιμος. Λες και ήθελε να τον βλέπει να αργοπεθαίνει. Μας έκανε τόσο μεγάλη ζημιά αυτός ο άνθρωπος. Μόλις τον είδα στην τηλεόραση τον Ιούνιο του 2020 έπαθα σοκ. Η γυναίκα του άτυχου άνδρα σόκαρε το δικαστήριο όταν κατέθεσε ότι ο ψευτογιατρός συνέχισε να τη ζητά χρήματα δύο ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του. Η ίδια πίσω από τη δράση του ψευτογιατρού βλέπει ανεξιχνίαστη εγκληματική οργάνωση. Την ώρα της κηδείας του άντρα μου εκλάπει το αυτοκίνητό του, η ταυτότητα και τα κλειδιά του. Επιστρέφοντας στο σπίτι διαπίστωσα ότι μου το είχαν διαρρήξει και είχαν εξαφανίσει όλα τα σκευάσματα που έδινε στον άντρα μου ο ψευτογιατρός. Το 2017, που βρέθηκε η ταυτότητα του συζύγου μου, διαπιστώσαμε πως όλα αυτά τα χρόνια τη χρησιμοποιούσαν. Καταραίει πλήρως το αφήγημα του συγκεκριμένου ανθρώπου ότι η δράση του ξεκίνησε το 2016. Ο ψευτογιατρός βρέθηκε αντιμέτωπος στη δικαστική αίθουσα και με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά 57χρονης καρκινοπαθούς, που έπεσε στα δίχτυα του και έχασε τη ζωή της, αν και διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο. Πάω πάνω από τον τάφο της και της λέω: πίστεψε σε έναν απατεώνα. Δεν πήρε το όπλο να την πυροβολήσει. Την πυροβολούσε κάθε μέρα. Της έλεγε: δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις, θα σε κάνω καλά. Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των θυμάτων, ο 48χρονος κατηγορούμενος κρατούσε συνεχώς σημειώσεις.